Τα όσα διαδραματίστηκαν στην περιοχή μας τις προηγούμενες μέρες μας συγκλώνησαν πραγματικά. Οι συμπολίτες μας μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας είδαν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Και το τραγικότερο όλων, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Θέλουμε όλοι να εκφράσουμε τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Το ΔΣ και τα μέλη του Ρεταριανού Ομίλου Κόρινθος θέλησαμε να γίνουμε αρρωγή των πυροπλήκτων και των τραυματιών. Επικοινωνήσαμε τις αρχές για να μάθουμε τις ανάγκες. Σκεφτήκαμε λοιπόν να δώσει ο καθένας κάτι από εμάς, έτσι αποφασίσαμε να αιμοδοτήσουμε υπέρ των συνανθρώπων μας. Σήμερα δεν ήρθαμε εδώ για να κλέψουμε τα φώτα της δημοσιότητας. Ήρθαμε για να περάσουμε το κοινωνικό μήνυμα εθελοντισμού και ανθρωπισμού. Μια κίνηση που γίνεται σε συνδυασμό με το Ρόταρι, Καλαμάτας και Σαλαμίνας. Καλούμε όλους τους φίλους μας να μετέχουν σε αυτή την προσπάθεια. Κανείς δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος στο μέγα δράμα που περνάει ο λαός μας αυτές τις δύσκολες μέρες. Ένα δράμα και ένα πάθος που άγγιξε και εμάς στην Κορινθία και ιδιαίτερα το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης αλλά και την περιοχή του Λουτρακίου και των Αγίων Θεοδόρων. Θέλοντας να δώσουμε το παρόν, θέλοντας να πούμε ότι είμαστε εδώ, είμαστε δίπλα σας, δεν είστε μόνοι, ήρθαμε να δώσουμε αυτό που μπορούμε, το αίμα μας. Θέλω όμως να απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε τώρα, ότι το αίμα δεν είναι κάτι που πρέπει να το δίνουμε μόνο όταν υπάρχει μια τέτοιου είδους καταστροφή. Είναι ένα αγαθό που πρέπει να το προσφέρουμε με όλη την ψυχή μας κάθε μήνα, οποτεδήποτε γίνεται μια αιμοδοσία. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο δεν θα είμαστε απαθείς και θα δίνουμε το παρόν δυναμικά δίπλα στον συνάνθρωπο, με αγάπη και διάθεση προσφοράς.